That's been on my mind. Mexican royalty across the street from a Catholic church.
Καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Να μωρέ, τι χαρά όλοι. Έχεις με λυπημένο και συνεχίζα χαρούμενος. Οκ. Λοιπόν, να μου γίνεται. Α, καλά, καλά. Πολλά καλά. Σπέρνει να έβραμε με το Facebook page, ρε. Αλλά μεγάλο. Φίλε, εγώ έκαμε Instagram account, αλλά μπορώ να σε βάλω να σε κάνω link. Κάμε Facebook page και βάρουμε admin και μετά κάμε και Instagram. Παιδιά, μα έχουμε να κάνουμε Instagram απλά για να μπορούμε, σαν να κάνουμε το πράγμα, να σας ανεβάζουμε πράγματα, θωρείτε, δεν ξέρω, επειδή πριν μιλούσαμε με τον Πίτσον και λαλούσαμε κάτι αστεία και λαλούμε μακάρι αν μπορούσαν να τα βάλουμε στο Instagram κάπως, να τα δουν τότε οι χιλιάδες που μας ακούν. Χιλιάδες ακόλουθοι. Το λοιπόν, έχω να δηλώσω, ήταν να το πω πριν τον Πίτσον, αλλά δεν το πω. Surprise. Έχω να πω ότι ποιος μας στέλνει μήνυμα απόψε δάμε στο YouTube θα φροντίζουμε να κάνουμε ένα λόγο παιχνίο με το όνομα του. Εσύ μας ο Μιχάλης ξενοφόντος. Ξέρεις ότι το Μιχάλη είναι ο ξενοφόντος ενώ να μην κάνει ένας παρέα επειδή ξενοφόντο φοβική. Ξενοφόντο φοβική. Ρε, να μου γίνεται. Είμαι πελάμος ρε φίλε, το δάμε. Another day in paradise. Ρε, που την μια εγώ μαραζώνω λίγο με την κατάσταση, που την άλλη είμαι πελάμος που όλη η μουσική βάλουν live τα βίντεο τους. Ναι, είναι αλήθεια, είναι αλήθεια και πόψε ειδικά έγινε και η προηγούμενη εβδομάδα ήταν η εβδομάδα του challenge, accepted, το δεύτερο εβδομάδα είναι η εβδομάδα του live ρε φίλε, να μου γίνεται. Αναγιά μου. Πολύ live πόψε που είναι και Σαββάτο, να. Και όμως ήθελα να σου πω πριν ότι εγώ έμαθα ότι έχει κόσμο που είναι μουσική και είναι είχα ιδέα να σου πω, μαθαίνω ότι πήγαμε live στο YouTube. Δεν είχαν ούτε ήδη ιδέα, ρε. Αλλά αν μας ακούει κάποιος που τούτους ή αν ξέρετε κάποιον που τούτους, να το πούμε ότι είναι πιο βολικό να τα κάνετε μέσα στο YouTube, γιατί μπορείτε να τα ενώνετε, να το στέλνει άλλος πας στην τηλεόραση, το λόγισα, easy peasy. Facebook και Instagram είναι βολεύκο ρε, πρέπει να πω κινητών και ξέρω να θέλουν να κάνουν έτσι καθώς πρέπει, ωραίο ψυχαγωγικό να κάνουν από YouTube του ας πούμε. Σε λεπτόν και πιάνε μηνύματα, δεν το θέλω. Βασικά ρε, τούντες μέρες του lockdown νομίζω η μουσική είναι να καλυτερέψουν κατά χιλιάδες, ξέρω εγώ. Ναι. Αλλά ρε παιδιά, για όνομα του Θεού, δεν ξέρω και ότι φαΐ ξέρετε να το κάνετε τούντες μέρες. Μα πόσο φάει ρε φίλε. Φίλε πόσο φάει, όμως είναι το Instagram φαγιά ρε. Φαγιά ρε φίλε, φαγιά. Μιλήσα πολύ κόσμο για Στεύκο, μιλήσα με κανέναν, δεν έχω φίλους. Μιλήσα με πολύ κόσμο που είπαν ότι μαϊ ρε εύκη, ας πω, να μου γαμείς, καλά γαμώ κέικ. Και απαντούς και λαρούς, ο κέικ. Τα είχαν έχει πλάσμα που να μην έφαγε pancakes. Ναι. Μέρες. Ναι, pancakes, μα λέγα, δίνει και παίρνει τώρα το pancake. Ρε φίλε, σκεφτείχες να μας γίνει που είναι το έθιμο. Τα είχα... Έτσι γερούν κάθε χρόνο να τρώει pancakes μετά από τούτο. Ρε, δεν ξέρω να μπορεί να γίνει πάντως μετά από τη φάση να αλλάξουν πολλά πράγματα στη ζωή μας όπως την ξέραμε. Και εννοούμε τα απλά τα μητσά-μητσά, ας πούμε, ρε φίλε. Επίσης, έφτιαβαζε ένα post γαμάτο μες στο Facebook που χτες έθιμε ποιος το βάλε και γιατί. Λένε ότι τώρα στην καραντίνα δεν έχει μέρες. Υπάρχει μόνο, τα είχα ότι έχει μόνο τρεις μέρες, το εχθές, το σήμερα και το αύριο. Ναι ρε. Πόσο νεγάμεις ρε. Κάμε ένα άλλο μια σκέψη. Κάμουμε... Ναι, ξεκινήσαμε με Tom Waits εντάξει. Παιδιά για όσους δεν ήταν μαζί μας άλλες φορές ή για όσους δεν το θυμούνται. Απόψε για να το πάρουμε λίγο... Λίγο με πέντε μας ήταν που θέλετε να ακούσετε να δούμε να μην μπορούμε να κάνουμε. Απλά προσπαθήστε να αποφύγετε φάση για mainstream πάντες ας πούμε για γνωστές γιατί δεν έχουμε προβλήμα με τα πνευματικά δικαιώματα και να μας μπλοκάρουν την εκπομπή για λίγα λεπτά και να πρέπει να καρτερούμε να μας ξαναυκάλουν στο... Να μας βγάλουν το τμήμα. Το λοιπόν, εμείς δάμε να σκεφτούμε λόγω παιχνία με τους χιλιάς που μας στείλαν μήνυμα ως τώρα και σας τα κάνουμε. Με γενικά πέτε μας όμως είναι που θέλετε να ακούσετε να δούμε είναι που μπορούμε να κάνουμε. Εν ετοιμάσαμε σε τη λίστη απόψε τίποτε όμως, τίποτε.
No, απλά μιλήσαμε με τον Πίτσο και όσαμε είναι που θέλουμε να ακούσουμε, ας πούμε, αλλά πες δεν έκαναμε τίποτα, καμιά προεργασία σήμερα. Εντάξει ρε, έχουμε φτιάξει τραγουδικά. Το σκεπτικό σήμερα είναι για χαλαρά, να τα πούμε και λίγο, να μας στείλετε να μας πείτε που θέλετε να πούμε, να σχολιάσουμε τίποτα, ξέρω. Είναι η χαλαρή μας η νύχτα απόψε, ενώ μιλούμε σαν τσιμάστε με τις φόρμες απόψε. Άλλο, φύγει χτες το λαγάσαν τη Βαπέλ, είπες μου εσύ έμεινες σε ένα επεισόδιο, ναι. Έφυγε με ένα επεισόδιο και έμεινε μου πριν 5 λεπτά, δηλαδή έτσι έγινε το πρώτο επεισόδιο πριν 5 λεπτά. Φίλε, εγώ έκανα έτσι έναν τρελό μαραθόν, έτσι έγινε το. Και, πέλε, δεν ξέρω, θα αγαπώ τίποτε, γιατί έχω πολύ κόσμο μπορεί να δει ακόμα, αλλά η Μπέλη απλά ήβραν τη συνταγή για μια σειρά μέσα στο Netflix, ρε φίλε, είναι έτσι πράγμα. Η Πελή είναι το πρώτο επεισόδιο που έξεραν είναι τέλος πρέπει δομημένο ένα επεισόδιο για να σε κάνει απαρά στο κλικ να παίξει ολοίσια το επόμενο. Όντως ρε, να σου πω την αλήθεια, είχα λίγες αμφιβολίες που τα μέσα του δεύτερου σίζον και μετά. Ναι. Και όπως σου ξαναπά το τρίτο σίζον είναι το που πάνω, γιατί ουσιαστικά με πολλο τραβήσε. Αλλά εντάξει ρε, σήμερα που το θεωρούν σκέφτομαι ότι ήβρα ποιο είναι το πρόβλημα μου, έγινε τη σειρά. Για το πες. Πρόβλημα μου είναι τα love stories και τα μπλα μπλα που γίνουν. Φίλε, εγώ ακόμα και χτες που θέλω. Νομίζω υπάρχουν και αμέ απλά για να υπάρχουν, ας πούμε. Φίλε, εγώ χτες πρώτη φορά προχωρούν τόσο έγινε τις φάσεις. Αλήθεια προχωρούν το και είναι η πρώτη φορά που θεωρούν, ας πούμε, και προχωρούν το ρε φίλε. Εν τούτο ρε φίλε. Επειδή μια φάση και μετά ρε φίλε που στιγμούν πέντε το μημένο πας σε ένα σχέδιο για να ληστέψουν, για να μπου ληστεύκουν τόσο πάνω. Θέλεις να δεις να μπορεί να γίνει στο τέλος και δεν σου το δύο ρε φίλε κάθε σεζόν. Εν τούτο ρε φίλε, αφού και με που με έχεις με τα πιστόλια ρε φίλε και με το αγέματα και με το με πιο σπλάτερ πράγματα και σκέφτεσαι και δείχνεις ότι έχουμε ένα main χαρακτήρα που σκέφτεσαι ξέρω. Τι μου σύρνεις ρε φίλε το love story του Παλέρμου με το Ζαγκάτζιν και του ξέρω εγώ. Και τις ιστορίες που είχαν που τα λίγιο με το... Ναι, δουν τα πράγματα. Μην χρειάζονται. Άλλο πράγμα που ήθελα από κόψεν κουβέννα, από κόψεν τούτον οι σειρές και θυμηθήκα το γιατί σχολείες, πέντε μας τίποτε να δούμε ρε γάμο. Εντάξει, μπορούμε να συζητήσουμε εκείνα που είδαμε. Ναι, εντάξει, σίγουρα έτσι να γίνει. Εντάξει, σκεφτόμαστε να ανοίξουν τηλεφωνικές γραμμές που ψέως ήθελε. Να κληρώσουμε και Hoover. Να κληρώσουμε. Ξέρεις ότι Hoover είναι η μάρκα, ναι. Ναι, ρε μάρκα. Ξέρεις ότι T-Bex είναι η μάρκα, ναι. Ότι κανονικά λέγεται Μπλάνκο. Ξέρεις ότι και εγώ είναι η μάρκα, ναι. Γιατί έτσι είχα να μου πάει στον Μπάρτσο να ήθελα μια και όν Κινέζ. Εγώ άντε ρε, να αρκεύσω να μου σιγουά. Θέλεις να παίξω τον παιχό δαμέ. Depeche Mode. Να το πάμε για το πιάμε μια και παραγγελίες εντάξει να παίξουν τα κομμάτια. Και έρχονται και οι σοφταγές τώρα που παραγγείλετε. Μπορεί να με απαιτεί ως πόψε πρέπει να το ομολογείς. Άντε πάμε να ακούσουμε The Patch Mode. Και ερχόμαστε σε λίγο αν δεν μας γραμμίσουν τα πνευματικά δικαιώματα. Γεια σας, 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 σας. The wrong side in the wrong ass with the wrong ascendancy.
Εγώ έτσι πιστεύω. Να μου σκεφτούν κάτι, σκεφτούν και θέλω να το πω τώρα. Α, πιάμε τρία request τώρα για κομμάτι να παίξουν όλα. Σε κάποια φάση να παίξουν και κανέναν τώρα έτσι. Το επόμενο είναι έναν μπουτούτα νομίζω. Είπε μας για Tracy Chapman, είπε μας δανό ο φίλος μου Βέτζε που δεν το ξέρω κομμάτι από την αλήθεια. Αλλά να τα ακούσουμε έτσι όλοι μαζί. Ωπα ρε. Πίτσο μου. Έλα, την Κυριακή ρωτο Κρήτου θα με λαβεί Vikings. Ναι, είδα το και εγώ Vikings. Δοκίμασα παγιά να το δω το Vikings. Νομίζω είχα δει ένα δύο επεισόδια, αλλά εντάξει. Ναι, εγώ με τις σειρές θέλω κάτι ρε φίλε που να μπορώ να με πω σκογιά, ας πούμε. Φίλε, το Vikings... Εντάξει, μισό λεπτό πριν σε γιζόν και εσύ, ρε στερεούλοι, όσοι είστε δαμέν, πείτε κάνετε ένα share το live μας, να μπει κόσμος, να μας ακούσει, γιατί έχω να ακούσει πολλά σοφές κουβέντες. Κουβέντες που να σώσουν την ανθρωπότητα. Ρε, μα γιατί δεν βρίσκω τραγουδικιά, ρε, μα... Το λοιπόν, ρε, Vikings, άλλα είδους. Ρε φίλε, το Vikings έχει χρόνια είναι το 6, από 14 νομίζω. Ξά. Έχω ιδέα. Όπως και να έχει, σειρά με τα ούλα της ρε φίλε. Απλά από ένα σημείο και μετά πήγε και κάνει με Vikings ρε φίλε. Οι οποίοι Vikings, ξέρεις, κάθε μια σεζόν έχει και ένα δυο main πολέμους που πεθανίσκουν οι χαρακτήρες που φτάσαμε και αγαπήσαμε και αλλάξει ο κόσμος και είναι rotation, οπότε εντάξει, ο πρώτος κύκλος με τον τελευταίο κύκλο είναι πολλά διαφορετικό πράγμα. Αλλά στυλ, έχει και κάμπος ο suspense. Που τον μπαρ παραγγελνετε, παιδιά, που τον μπαρ. Να γυρίζουν τον καρσόνι. Tiger King, αλλά... Ξενείς, ο ξενείς ρε, ο που μας έμαθεν τη φίλη μας την Chelsea Wolf. Ο ξενείς, ο πιο story, ο Tiger King και ευχαρισκέται το, εγώ καταλάβω ότι έχει λίγο θέμα σαν ανθρώπου. Ενώ σου, έχουμε νουλή και την πελάρα και εγώ θέλω το και ευχαρισκούμε το, θέλω το και ευχαρισκούμε το, αλλά και τρία επεισόδια τώρα. Δεν ξέρω που βρίσκω εδώ με τη μουσική που κατεβάζω λόγης. Κάνει, αλλά για να μην την κάθομαι τώρα να κάνω transfer files ποτέ από εκεί ξέρω εγώ. Δεν θέλω να βρίσκω απευθείας που δάμε από το πρόγραμμα, αλλά τώρα να γαονίσω. Πέλε εγώ σειρά που είδα και ήταν μπορεί πιο μεγάλη σειρά που είδα ever. Ήταν το... τον Dexter, ρε φίλε. Και ο μεγάλη ρε, πόσα season θα είναι. Είναι 9 season ρε φίλε, και ο μεγάλη επεισόδια ρε πέλ. Μα είδα το ρε φίλε τον Dexter, μπελανός ρε, πολλά καλή ηθοποιούλη που είναι μέσα.
Ναι, καλή φάση. Έχει το χαρακτηριστικό ότι κάθε γυναίκα που του βάλουν, κάθε season έχει άλλη γυναίκα, ο Ντέξτερ. Ναι. Και κάθε γυναίκα που βάλουν, ρε φίλε, είναι πολλά καλεχτή προσωπικότητα. Βρίσκουν την καταλληλότερη για ρόλο μου, τέλος γιατί. Ενώ για όποιο θέλει να δει σειρά που αλήθεια να τη θεωρεί απλά και να βουσκογιέται και θα χάλασε αν χάσει και κανένα επεισόδιο, τον δεν ξέρω ότι πρέπει. Τουλάχιστον εγώ. Ναι, ρε. Ένα αυτό τελεί καταρχή. Δηλαδή, και επίση ένα τύπο που είναι άρρωστο με το γέμα. Ναι, έτσι δουλειά του. Είναι δουλειά του. Μπορεί να μπλατ σπλατέρ αναλύσεις κάτι έτσι που το λαλού, να θυμώ. Κάτι τέτοιο. Ναι, είναι ένας καλός κακός βασικά. Έτσι, εμένα που μου είχαν πει για τον Dexter να το δω, ο φίλος μου ο Νικολής. Ξέρει τον ξενής τον Νικολή. Είχε μου πει είναι ένας καλός κακός. Ναι, ουσιαστικά έτσι. Βέβαια, μένα λέει τι είναι το Tiger King. Το Tiger King, λοιπόν, έχει να κάνει με τύπους οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες ιδιωτικών ζωολογικών κήπων, ουσιαστικά. Δηλαδή, έχουν κάμποσα εξωτικά ζώα, μεταξύ τους πάρα πολλές τίγρες, τέλος πάντων, και σπάνια ήδη και πιο γι'αρε. Και ρε φίλε, απλά συνέχεια μπαίνουν καινούργιοι τύποι μέσα και μιλούμε για το παζάρι του τομέα, των ζωολογικών κήπων, τέλος πάντων, και μπλέκεται και το animal rights. Αλλά το βασικότερο είναι ότι είναι ντοκιμαντέρ, δηλαδή είναι αληθινά πρόσωπα, αληθινά γεγονότα. Και γι' αυτό είπα και πριν, πρέπει να είσαι λίγο παρανοϊκός για να σου αρέσει και το Tiger King. Λέω ξενίζαμε, δηλαδή εντάξει, ο Αθώς μου αρέσει να μιλεί ανώνυμος, ξέρω, και εμείς απλά το κάνουμε τον όπως το σύλλο. Λέει ότι είναι σαν να παίζεις GTA και ξεκλειδώνεις νέους χαρακτήρες στο Tiger King. Α, κάτι τέτοιο. Όντως, φίλε. Φίλε, όπως το Game of Thrones σε ντοκιμαντέρ με τίγρες. Άντε ρε. Να ακούσουμε μουσικούα, να ακούσουμε Tracy Chapman. Ναι, πριν να ακούσουμε Tracy Chapman. Είδες Game of Thrones. Όχι ρε φίλε. Η μόνη φάση που σκέφτηκα να δω Game of Thrones ήταν τώρα πάνω η τελευταία σεζόν, επειδή είχα που δουλευκό... Που λευκό θεωρούσαν το ουλί και όλοι μανικωμένοι, πελαμένοι, δεν ήταν καλά με τη ζωή τους. Απλά ήθελαν Game of Thrones και τώρα ένιωσαν περιγύρω μου, με πιέζει να το δω, αλλά δεν το είδα. Απλά κατάλαβα ήταν που γίνεται, που τα ξέρεις που γίνουν τις περιμένες. Ναι, ούτε εγώ είδα Game of Thrones και αν ποτέ το δω, νομίζω να ξέρω τι περιμένω. Δεν πολλά γνωστή εταιρεία είναι Dexter που κάνει. Στέλνουν μου, δάμε ότι έχει εργαλεία είναι Dexter και είναι πολλά γνωστή είναι Dexter η εταιρεία. Dexter Morgan το όνομα του πρωταγωνιστή στην αυτή στη φάση. Και για όσους σκοπεύκουν να το δουν, η αρφή του και η κοπεζίνα αρφή του στη σειρά ήταν παντρεμένη για μια στιγμή. Ναι, ήταν η κοπελούα του. Το λοιπόν... Πάμε να ακούσουμε μουσικό. Να ακούσουμε Tracy Chapman τώρα, παιδιά. Don't you know they're talking about a revolution? Sounds like a whisper. Don't you know they're talking about a revolution? Sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around. Don't you know, talking about a revolution, it sounds whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run. Talking about a revolution. Yes, finally
of those observers, armies of salvation. Wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no. Του ήταν η Tracy Chapman, ρε παιδιά. Δεν λένε να ακούσουμε μετά και πιάμε καμιά άλλη καλό request. Εντάξει, για καταλάβει και το προφίλ που κάμα κατά λάθος στο Instagram. Πίτσο ακούεις μου, ξέμιλω μόνος μου, ακούμε πάρε. Ακούω. Για καταλάβει και το προφίλ που κάμα κατά λάθος, εσύ και ένα follower. Της πουτάνας. Ναι ρε. Ω, έτσι στέλνουμε φωγραφίες που μας βλέπουν. Ω, χαίρομαι, χαίρομαι, χαίρομαι. Μπράβο, πολλά καλά κάνετε ρε. Μπράβο μας. Σαββατονύχτα. Οπότε ό,τι πρέπει. Εντάξει. Που πίσω να πω ότι θα ακούμε Tuber, μια καταπληκτική ελληνική μπάντα που παίζει instrumental. Πολλά έτσι και ambient και εντόνι. Να ακούσετε. Να βάλετε μια νύχτα μου να είστε μόνοι σας να ακούσετε. Κάτι θέλω να πω. Α! Ξέρεις τα σειρά αν είδα και στεναχωρέθηκα. Ήταν η μόνη σειρά που είδα και στεναχωρέθηκα όταν ετυγείωσε ρε φίλε. Ρε περιμένω, να μου αρέσει το τέλος του Casa de Papel. Θα σου αρέσει ο τέλος του Casa de Papel. Δεν μπορεί να σου πω τώρα ρε φίλε. Να πω απλά ότι είναι το τέλος του Casa de Papel, άρα δεν έχει κάτι να σου αρέσει. Αν okay. Είναι έτσι, φίλε, σειρά που είναι όπως το θέλεις συνέχεια, θέλεις να δεις να που γίνεται ας πούμε. Εντάξει, είναι ωραίο ένα επεισόδιο τέλος πάντων. Εντάξει ρε, οκ, οκ. Ωπς, Μάριος Παπαδόπουλος ή Λαθαρός. Ήταν που ήταν να ζηρίσει ο Μάριος ο Παπαδόπουλος. Ψαγμενιά εννοείται. Βόιντροιτ. Που λαλείς. Φίλε, ας πούμε που τα 8 επεισόδια που είχαν η σειρά, νομίζω ήταν το least favorite το τελευταίο. Μα σοβαρά. Ναι, ναι. Ωραία, αλλά περιμένω ότι είναι... Ξέρω. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Θέλω να πω πολλά, γιατί να μας κινηθούν μετά το Netflix. Τέλος πάντως στο Vikings, που είχαμε πριν, ναι. Ένα από τα τελευταία επεισόδια και πρόσφατα, ήταν που ήταν επεισόδια, άρα, ρε, ήταν η κυρία... Ήταν η κυρία της Λάκερ, θα δώσω. Εντάξει, καμίς... Σωρία τους περεφτάσαν για μέγωμα. Ήταν να σου πω και πριν ότι μάλλον καμίς πω ένα μεγάλο σπούλια η σειρά. Ρε φίλε, ήταν νομίζω το πιο ωραίο επεισόδιο που είδα σε σειρά ever, ξέρω. Οπότε, εντάξει ρε, θα συζητήσουμε για σειρές, μόνο και σε να κάνουμε και σπούλια. Εντάξει, ναι, αλλά... Οκ, ναι, εντάξει, εμένα πρόσωπα με πειράζει, γιατί μια σειρά που νομίζω δεν θα θέλουν ποτέ. Αν και ξέρω, έχει ένα μέσα στη σειρά που λαλού Ragnar. Ναι, ρε. Κάποιος μου λέει ότι ξέρεις τα ουξουριστή ότι ένα γεπρά γίνω όπως το Ragnar. Οκ. Ναι. Κύρια ερωτοκρίτουρα, λέει ο νο. Φίλες, sorry, δεν μπορεί να σου κάνω τώρα. Φίλε, έπρεπε να το αναφέρω, ενώ δεν μπορώ να ξέρω εγώ σήμερα. Τέλος πάντων, άλλες σειρές, ρε. Στείλα μου και εμένα μήνυμα να αλλάξουμε θέμα γιατί κλείσαν μας. Τα γαία όλα Casa de Papel, τα γαία με fast spoil. Οκ, ναι, θα μου πω για όλα Casa de Papel. Η αλήθεια είμαστε λίγο απέσυγοι με τον το πράγμα που κάναμε τώρα, μην πειράζει. Απολογούμαστε από το φιλάθλο κοινό. Μην πειράζει. Λοιπόν, μια άλλη σειρά, να σου πω για σειρά που... Θα σου πω μετά, να σου πω ποια... Μείνετε μαζί μας για να ακούσετε ποια ήταν η σειρά που είστε αχωρεθήκα από ετεγγιός. Εντάλλως τους χειρίζουμε, είναι το σκάμω manipulate the masses. Ω, να ακούσετε Black Sabbath μετά, ρε. Να βάλω Black Sabbath, τώρα βάλουμε το We Align που μας ζήτησε ο
πέντο κομμάτι είναι η μπάντα, είναι καταλάβα, ήταν το βάλατε πολλά βιαστικά. Να ακούσουμε. Λοιπόν, κύριε, τι που μας το ζητήσετε, θα μένει ωραίο. Fade out. Fade out και κάνουμε στην μπλοκ πι μετάδοση. Άντε πάει να τα ακούσουμε μισό λεπτό ή να το βάλω τον να κατεβαίνει. Και ξεκινούμε τώρα.
Και ήταν η Wayne Droid. Προηγουμένως είχαμε ακούσει We Own The Sky, το όνομα της μπάντας, We Align. Ήταν και τα δυο προτάσεις έτσι από φιλαράκια. Είναι ωραίο κομμάτι να δουν το τελευταίο, ρε. Ναι ρε, ήταν πολύ ωραίο. Με άρεσε μου και προηγούμενο, έτσι πολλά μου ότι ήταν πολύ ωραίο. Ναι, ήταν καμπός να ταξιδιωτικά. Λοιπόν, εντάξει, πιάμε και τρία. Άρα, feel free να μας πείτε ό,τι θέλετε. Να παίξουν και γαρπί, έτσι όπως μας σωρώ. Πάμε καλά πάντως, πάμε καλά που suggestions δάμε, πια αρκετά. Που λέτε,
ήρθε η ώρα να σας πω ποια σειρά είναι στεναχωρηθεί από δική σειρά. Αν ναι ρε. Ξέρω το ακούγε πιο μετά. Πέμα. Με αρέσκουν πολλά τις σειρές του Steel Friends, How I Met Your Mother και ξέρω εγώ. Και έκατσα μια ημέρα... Σίγουρα είδες το Big Bang Theory. Μπράβο ρε μάγα. Ήταν η μόνη σειρά που στεναχωρέθηκα πραγματικά όταν τελειώσε. Α, για τούτη που έλεγες. Ναι, ήταν, φίλε, Big Bang Theory, μάλλον. Ήταν, φίλε, πραγματικά, επειδή δεν τελειώσε, δεν τελειώσε τα επεισόδια, δεν αυτό τελεί. Η αλήθεια ήταν που λες σειρές πόντος, δεν την ευαρέθηκα ούτε δευτερόλεπτο, ρε φίλε. Ενώ σε ακόμα... Φίλε, ακόμα, για μένα ρε φίλε, ενώ σε αντικειά του γούστου μας, πούμε. Ενώ για μένα ακόμα και ροχάμε με την Your Mother, είχε στιγμές που στην τρίτη τεράρτη σεζόν που το παρκούμουν και το Friends είχε στιγμούλες και επεισόδια που παρκούμε. Φίλε, τον Big Bang Theory ήταν η μόνη σειρά που είναι παρέθηκα ποτέ και ήταν πελαμός. Αλλά δεν ξέρω τώρα θα την εξάβλεπα. Η διαφορά με το Ισάλλες, το Friends και ροχάμε με την Your Mother είναι ότι να μπορούσα να τις ξαναδώ. Το Friends ξεκίνησα το How I Met Your Mother, το Μισονίδο και δεύτερη φορά το Big Bang Theory, δεν ξέρω. Και πάμε άλλο μια σειρά που είναι έτσι ωραία του στυλ, ας πούμε. Το Last Man on Earth, που ξεκίνησα το 10ο Μισονίδο και δεν το τελειώσα ποτέ. Είπαμε ότι να τη δω και να ταυτιστώ με τον πρωταγωνιστή και βάλω να τη δω, ξέρω εγώ, ούλο χαρά και ο πρωταγωνιστής ήταν μαλακισμένος, ρε φίλε. Πρέπει να σε πάει πολλά γιος που σε το μαλακισμένος. Ναι, πάρα πολλά, πολύ αγάπη. Άλλη σειρά που είναι έτσι. Το... Α, Παναγιά μου, τα σειρά ήταν τζινί. Παιδιά το λοιπόν, όσους αρέσκουν τούτες οι σειρές, οι αστείες, οι ωραίες. Είδα το The Good Place. Φίλε τον Good Place. Έλα ρε μάλακα, φίλε... το καμνείς τον ακούετε κιόλας ότι είναι υπερπαραγωγή, ξέρω εγώ. Είναι υπερπαραγωγή ρε φίλε, αλλά μας αρέσκουν τούτα, μας αρέσκουν να πράγω, φίλε τον Good Place, δηλαδή τερμάτισε το ρε φίλε, γίνεται, έχει ρε. Εντάξει, γίνεται λίγο καμενιά. Το The Good Place και παιδιά, αλήθεια, επική σειρά 21ου αιώνα, σε τούντο στυλ, τον Brooklyn Nine-Nine ρε φίλε. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι βλέπουμε όλοι Brooklyn Nine-Nine. Ξέρεις, ήταν που καταλαβαίνω εγώ που μιλώ με κόσμο για σειρές και τσι πράγματα. Ξέρεις, ήταν που παίρνω Μάριος, ρε φίλε. Το Last Man on Earth, ούτε γιος που την έκαμε, την είχαμε στο τέλος. Για μόνο ο Μάριος δεν μπορεί να κάνει το σχόλιο. Σταμάτησαν τα ούλα, εμιδένισαν τα πάντα όλα γύρω μου τη σειρά. Φίλε που λαλείς, εγώ νομίζω ότι τούντες σειρές θωρείτες πολύ στους κόσμος, αλλά καταλάβω ότι ο κόσμος ο παραπάνω θωρεί επικές σειρές πλέον. Είναι ότι αρέσκονται τούτα τα 9-9, έτσι ρε ξέρω. Είναι ότι αρέσκονται τούτα τα υπερπαραγωγάρες, ας πούμε, ρε φίλε. Εγώ δεν την βρίσκω μεγάλη τέτοια, ενώ εγώ θέλω να θωρώ ταινίες έτσι σειρές, δεν μ' αρέσει και να θωρώ υπερπαραγωγάρες, ρε φίλε, θέλω να θωρώ... Είναι υποσκογγή κάτι, ας πούμε, να το έχω ένα πιο σημαντικό γίνο πράγμα που η ζωή μου ολοκλήρει, ας πούμε, καταλάβες. Ναι, ρε, μα εντάξει, θα κάνεις υποθέσεις, σειρά με υπερπαραγωγή μέσα και τέτοια πράγματα. Λογικά είναι μια σειρά που έχει και την ιστορία που να υποστηρίξει την υπερπαραγωγή, καταλάβες, δηλαδή είναι μια ωραία σειρά, τέλος πάντων. Και που σας είπα για το Big Bang Theory, κάποιος σκεφάζω ότι νομίζω ήταν το cast του, ήταν πιο, καιρόν ήταν πολλά παραπάνω από το Friends, που την αρχή του της σειράς. Επειδή είχαν κάνει μπάμπου πολλά γλυόρα το Big Bang Theory, το καιρόν ήταν όλοι πάρα πολλά, πιάνε νομίζω 900.000 δολάρια το επεισόδιο, φίλε. Και μετά είχαν έρθει δυο... είχαν έρθει δυο έξτρα ηθοποιοί μέσα μετά, να δείτε ποιοι είναι οι ηθοποιοί, αν το δείτε. Και εκείνοι πιάνανε 100-200.000 το επεισόδιο και κόψαν όλοι οι υπόλοιποι που 100.000 που μισθούν για πιάνουν όλοι το ίδιο. Οκ. Ναι, τι καλή. Είπαν αντί να πιάνουμε ένα εκατομμύριο, να πιάνουμε 8-10 το εκατομμύριο, ξέρω. Ρε, αν έχει... Έχει κόσμο ρε φίλε που για παράδειγμα όπως είναι τόσες σειρές που έχουν ξέρω έτσι ασκόπο χιουμοράκι και ναι. αυτό δηλαδή το μπάνσι ρε φίλε είναι το ίδιο πράγμα αλλά για ξύλο, δηλαδή είναι αχρίαστο ξύλο.
δικαιώμπε μου ξανά πιο γιατί σου ίδιο σημαίνει. Ονομάζεται Banshee τη σειρά. Οκ. Και απλά είναι γεμάτο. Τσιάρα, πιστολιές, ξύλο. Χωρίς λόγο, χωρίς τίποτα. Αλλά είναι το ξύλο που παίζει ο άλλος με το δίκανο, τον άλλον με στη φάτσα. Μα σοβαρό μιλάς. Ναι, και απλά η επόμενη σκηνή είναι ο άλλος με μισή φάτσα να προσπαθεί να μιλήσει, ας πούμε. Είναι όλα τα χρειάστα, αν είχε κανέναν που στάρει έτσι σπλάτερ και βία, τον πανσένο τι πρέπει για να ξενερώσει. Φίλε, ξέρεις ποια σειρά είχα ξεκινήσει κάποτε και αλήθεια, και το διαστήμα είχα ιδιάσει που το πόσο Αμερικανιά ήταν, που το πρώτο επεισόδιο. Εντάξει ρε, και το Breaking Bad δεν πολλά Αμερικανιά, με λαλούμε. Φίλε, εντάξει, είναι Αμερικανιά. Απλά εντάξει, έχει γίνει το σενάριο, το τέλειο που πίσω ξέρω. Ναι, αν έχει και φάντζαμε ρε, Βίτσο, που θεωρούν τη σειρά που είπες. Top των πανσιών, ναι, χρειάστο ξύλο, δεν το είναι το χαρακτηριστικό. Φίλε, το παιδό, το Sons of Anarchy, ρε φίλε. Ενώ νομίζω να νιώσω βλάσφημος που εντός έδω τόσα χρόνια, είχα βάλει να το πριν ένα δύο χρόνια πρώτων επεισοδιών και αλήθεια ήταν να στρέψω που το πόσο Αμερικανία ήταν, ρε φίλε. Έλα ρε, σ' αρέσει. Ξαξεκίνησα τώρα πριν μια δύο εβδομάδες. Εντάξει, και όσα είδα τρία αριστερά επεισόδια την πρώτη μέρα γίνον ήταν. Εντάξει, τώρα τράβησε με λίγο παραπάνω, ας το πούμε έτσι, αλλά εντάξει πάλι είναι... Ωραία, ρε φίλε, το Σάντς έλεγα να γίνει το φιλόφορο. Από ό,τι κατάλαβα πρέπει έτσι και καλή μπλόγγι, σαν σειρά, γιατί γίνονται πραγματάκια. Ξέρεις, εκείνο που ξεκινά ok, τα μεσαία season σε μπελαμός, αλλά μετά όσο πάει να τελειώσει και απογοητεύκεσαι. Ναι. Και χαλά και λίγο, αλλά εντάξει, φαντάζομαι όλες οι σειρές με αρχήν και τέλος έτσι. Σίγουρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και πίντο με ένα κομματάκι βαλέ. Πάμε. Να ακούσουμε το War Pigs, που είναι ο Black Sabbath, αλλά να ακούσουμε έναν άλλο version, που τους Cake. Και μετά, πίτσο, πέ μου βοηθάμε, θέλεις να ακούσουμε δαμέχο θωρίστα του απέχω μετά. Βοηθάμε, ναι. Θέλεις να ακούσουμε Snake, θέλεις να ακούσουμε... Nice Hook. Και τώρα που μας ακούει και ο Μάριος, νομίζω να ακούσουμε και ο Nice Hook. Να πούμε ότι το Sweet Knife ήταν το πρώτο request που πιάμε σήμερα. Ούτε η Άννα, την καλύτερη συναδελφό με τον Νικόλη. Και εντάξει, είμαστε τρεις ουλίγιολοι. Μόλις την έβαλα τελευταία, ξέρω. Τέλος πάντων, να ακούσουμε War Pigs. Έβαλα το War Pigs και μετά να ακούσουμε Sweet Knife που Night Stalker. Φιάμε. Generals gathered in their masses. Thought destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind.
world stops turning as you hear the bodies burning. No more war pigs have the power, and as God has struck the hour, his way. Yeah, we're
Του ήταν η nice στο κέντρο, παιδιά. Nice. Πριν ήταν η cake. Να με έκανα τα λίγο σκατά με το Instagram που προσπαθήσα να κάνω. Πάει κόμμα και νίκου πέντε. Ρίλε, μόλις συνειδητοποιήσω ότι έκανα δύο προφίλ. Καραντίνιος Γερμανός και δεν μπορώ να καταλάβω πώς τα διαγράφεις, ρε φίλε. Εμείς είχαν έναν καλό με τούτα να μας βοηθήσει, ρε φίλε. Νομίζω το πρώτο τρένο να κάνουμε ένα Facebook page και μέσω Gino να κάνουμε το Instagram account μας. Εντάξει, να θέλουμε έναν τρόπο να διαχειριζόμαστε και δυο. Εγώ προς το παρόν έκανα link με το account μου, ακόμα δυο account, δεν καταλάβαινε που κάνω δάμε. Χαγιά η φάση. Προσπαθώ και για κάποιο λόγο για να διαγράψεις το για να διαγράψεις το παιδό το προφίλ, ρε. Το προφίλ σου μες στο Instagram πρέπει να μπεις που browser, δεν μπορείς να κάνεις που το application, δεν ξέρω είναι τα από αυτή τους μπαίνει, αλλά είναι πρέπει να κάνεις μέσω browser και δεν υψηλούμε και ξέρω σαν κωδικό μου και ήδη αλλάξω σαν κωδικό μου το Instagram τώρα για κατάλογο. Και νομίζω μαζί και το Facebook. Δεν ξέρω πού να πάει το δικό βέντα με μας το σκιό, αλλά καμόντας κάτω προς το παρόν. Όπως και να έχει ρε. Έλα, μίλα μας λίγο για κάτι άλλο. Ρε, ήταν ωραία, είχε πομπού απροχτές, μάνα για να τα κλαρίγω. Δεν ξέρω, εμένα να άρεσε μου. Ήταν καλή φασουά, ναι, νομίζω ήταν το πιο επίκ intro που έπαιξε ever. Δεν είχε έτσι πράγμα, παιδιά, πήρνετε, βρε το playlist και ακούστε το πρώτο κομμάτι, είναι βάλα λόγω το άλπουμ, αλλά είναι το intro του άλπουμ, δεν είχε έτσι πράγμα, δεν είχε έτσι πράγμα. Δηλαδή, έβρετε το άλπουμ, βουκολική διαταραχή, όμως την πάντα, και ακούτε εντάλλως ξεκινά τον το άλπουμ. Δηλαδή, εντάλλως είναι το intro και μπαίνει στο πρώτο κομμάτι. Anyway. Anyway, είδαμε ποια πράγματα, ποια και Vic παραγγελίες, ποια και πιάμε και ελληνικά, πιάμε και... Α, ξέρασα να βάλω τον που μου είπες, ρε, ξέρω, έβαλα το. Το Winery Dogs, το Winery Dogs. Όχι, τι να έβαλα το, το Bullet Creed, τι είναι. Έβαλα λίγο το πιο μετά, τι είναι, ρε. Ναι, Time Machine είδαμε, Winery Dogs, πότε θέλετε να παίξει. Να παίξει τώρα, ξέρεις και μόνο το δει. Όχι ρε φίλε, δεν έχω ιδέα. Ενώ Fortnite, ρε. Ναι. Αλλά εντάξει, εγώ έχω το πρόβλημα ότι όποτε ακούω τη λέξη Portnoy, το όνομα Portnoy, νομίζω ότι το επόμενο πράγμα μπορεί να ακούσω κάτι που μοιάζει τα ίδια με Dream Theater. Ναι, εγώ έτσι έχω την εντύπωση ότι να γίνει. Είμαι περίεργος τώρα, θα ακούσω και εγώ κομμάτα, γιατί δεν το ξέρω. Να ρολάρουμε μουσική τώρα, περκεί τα βρούδα, να κάνω κανένα έλεος να επανέλθω στην πραγματικότητα με το κινητό μου. Άντε, ναι. Θέλεις, ξέρεις, να πούμε κάτι άλλο. Βάλουμε μετά ρε. Εντάξει, άντε ακούσουμε Winery Dogs. Time Machine. Time keeps
Ήταν ωραίο, άρεσε μου, άρεσε μου. Δεν μου παίζει το ο άνθρωπος ρε φίλε. Ήταν ολοκάθαρο μπέξιμο ρε μάνα. Ναι ρε. Τσι πάει, αμάν είσαι καλός. Νόητο, εγώ σαν τα νοθήκατε για με το πράγμα, απλά είχα τηλεφωνία. Άντε ρε ξεκόλα ρε, να χαλάζει και τη διάθεση σου. Ναι, είπα να συνεχίσω μετά που να τελειώσω, γιατί φίλε είναι ευκαινής που μέσα με τα πράγματα. Απλά ήταν λάθος το να πω μια τόσο σημαντική κίνηση, τόσο βιαστικά. Ε, αυτό δεν πάει σου. Είσαι ζήγιο για ακόμα μια φορά. Ρε, και να πούμε στήλες ήταν ούλα ράσ, τα κομμάτια. Κι ένα σου στήλα ρε. Αφού έστειλες μου... Α, άρε εντάξει τώρα καταλαβαίνω. Που μου στείλες rush, sorry, νομίζω ήταν κομμάτι. Όχι ρε μάνα. Anyway, άλλο. Ρε, ήταν που... Ήταν όσο τη βλέπεις τη φάση με τα φεστιβάλ σου. Φίλε, δεν ξέρω, να κύριο Θουλούλα, ήταν που να γίνει. Εντάξει, στην Κύπρο δεν το έχουμε και κάτω. Εντάξει, είναι το τέτοια main thing, ας πούμε, που φεστιβάλ στην Κύπρο είναι ο Φεγγάρος, ρε φίλε, είναι το σημαντικό αν θα γίνει ο Φεγγάρος. Φεγγάρος νομίζω συζητούν το κόμμα, ρε φίλε. Συζητούν το κόμμα. Βασικά, ρε φίλε, εσύ δεν θα μπορούν να κάνουν στη θέση τους. Εγώ δεν μπορούν να κάνουν στη θέση τους. Φίλε, κοιτάξει, μπορεί να περίεργο. Γιατί ήταν να σου πω ότι σε περίπτωση που κάποιος σκέφτεται όπως σκέφτεται εγώ στην αρχή ότι έχει άλλο τόσους μήνες, έχει άλλο τόσους μήνες, είναι άλλα τα εισιτήρια πρέπει να κλείσουν τώρα, να κλείσουν τώρα τους καλλιτέχνες, το ένα άλλο, μπλα μπλα. Εγώ δεν ξέρω. Αχώθηκα τώρα, δεν ξέρω να μάνα γάμμα. Νομίζω θα το γάμμα ρε φίλε. Ξέροντας μου και ξέροντας το πανικό που επικρατεί τώρα και το πόσο να βεβαίνουν λέει τώρα θα το κάνουμε να φύγει μια βίκελε μου ας πω. Κιόλας νομίζω ρε φίλε ότι οποιοςδήποτε πάει να κάνει κάτι με πολύ κόσμο τουλάχιστον ως το Οκτώβρη, Νιόβρη είχαμε να... Σίγουρα να έχει πεντέξει που να το την πούσει ας πω. Ναι, αν μη τι άλλο πέρα από το public health που ερίσκον και για τζαμέλ, για την διάγμα, ας ξέρω. Ναι. Αλλά είναι να έχει σίγουρα και πεντέξει που να του την πούσει είναι τάχα καλά ρε, εμείς που εγκαμπνούμε τίποτε, είμαστε μανίας. Ναι, καλά, δεν είναι ο σκεπτικός σου, ένα που... Ναι, ισχύει, αλλά φίλε, επειδή είναι πολλά huge κουβέντα τώρα, να πρέπει πρώτα να τελειώσει, πιστεύω, και από την ημέρα μου να τελειώσει, πες το πράγμα να τελειώσει Σεπτέμβρη. Ως τον επόμενο Σεπτέμβρη, όλα ό,τι γίνονται είναι δοκιμαστικά. Για να δεις τι είναι τέλος ο κόσμος. Δηλαδή, κάτι που έκαμε πριν και πιάνε 200 άτομα, αν θέλει να πιέσεις το ρίσκο να το κάνεις και να δεις αν θα πιέσεις 100 και θωρείς μετά ενός εν τούτο. Και θα δείξω μετά που να γιώσουν το πρωτοβουλία να περιμένουν να πάρει κάποιος άλλος την πρωτοβουλία να κάνει πράγματα. Να δούμε τέλος να πάει τέλος κινείται ο κόσμος μετά από τον ούλο. Ναι, καταλάβα. Εντάξει ρε, πρέπει να δούμε και να μπορούμε το outcome του πράγματος. Δηλαδή, αν θα κοπεί ο χέρι, αν θα εξανεφανίζεται σιγά σιγά. Κατάλαβες να μου σου άλλο. Δηλαδή, πολλά πιθανόν τώρα θα με παραξένευκε καθόλου, τουλάχιστον στην Ευρώπη, να έμπαινε γεώριο στον κόσμο που μπορούν να φιλοξενήσουν τα φεστιβάλ για τον λόγο. Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβες. Επάντως, σιγά, νομίζω ακυρώθηκε το λίμπο, ρε. Το ίντερνετ, α, ναι. Δεν είμαι αλλαγιά ρε φίλε, ότι να... Σίγουρα λέω, εγώ θέλω ότι να πάρει πολλά παραπάνω καιρό από ό,τι περιμέναμε τούτη κουβέντα. Ενώ σου θωρείς συνέχεια να παρατείνουν την ημερομηνία μου να τελειώσει το πράγμα με την καραντίνα, το ξέρω το ένα το άλλο, με το lockdown, να μου το λαρούν. Έτσι γενικά εντάξει, αφού πάσει πάνω πάνω τα νούμερα, θα είμαι Κύπρο, τουλάχιστον δεν ξέρω για με Λουξεμβούργο, ήταν που γίνεται. Έτσι εννοείται, εντάξει, να πάσει καλά πάνω, ας πούμε, και να βιώσει, λογικά, να λιάνουν στην πολλά, τέλος πάντων. Οπότε για μένα καταλάβεις, για μένα έρκεψη για η αγορά, να προετοιμάζεται. Chain gigs. Ναι. Φίλε, ξέρω να ξέρω και κακό τούτο, ενώ καλό να γίνεται το πράγμα. Απλά είναι το θέμα με αν και μου ασχολούνται με...
Εντός ένα δικαιώσει τον ούλο και μετά που τον ούλο να μπορεί να γίνεται, κατάλαβες. Είναι τέλος ο κόσμος, είναι που μπορεί να είναι το attitude του κόσμου. Εντάξει, είμαστε και εμείς που είμαστε άνετοι τώρα. Αλλά αν τον πολλά λίγο σειρά σου πούνε, ας πούνε ότι ξέρεις, υπάρχει ο ιός. Απλά εμείς είπαμε και άνθρωπο να τον καταπολεμούμε. Εντάξει, να σε έχεις μένος. Ναι, να σε έχεις μένος, ας πούμε, κατάλαβες. Να κυκλοφοράς. Κατάλαβες, εντάξει, κοίτα. Το να δούμε έναν άλλο δεν ήταν το attitude του κόσμου μετά σε όλα τα θέματα γενικά, είναι δύσκολο ένα πράγμα. Αλλά τουλάχιστον στη μουσική και στα lives και στα festivals πιστεύω ότι γενικά είναι πολλά πιο επιφυλακτική ρε. Γιατί θωρείς πολλά συναυλίες που μαλάκα χαζίρι είναι ο ένας πας στον άλλο. Δηλαδή είναι πολλά σφίχτικα για να το σωφώ. Ναι ρε, ναι, 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 ναι. Να ακούσουμε ρε οξά. Θέλεις να ακούσουμε, δεν θέλεις να ακούσουμε, θέλεις να ακούσουμε Rush. Ναι. Να ακούσουμε Rush και να επανέλθουμε σε λίγο. Θα βάλουμε πίντομενο τώρα, ακούσουμε Rush, εντάξει. A Monday warrior, mean, mean strike. Today's Tom Sawyer, mean, mean pride.
Άλλη κομμάταρα του διά. Ναι, πολλά, πολλά ωραία κομμάταρα. Πολλά ωραία κομμάταρα. Αλλάξα το background, έβαλα... Ωπα ρε, το έτσι έπαιζε ήδη. Περίεργο πράγμα, ε. Το λοιπόν, εντάξει, δάμε, περιμένω... Δεν ξέρω να πρέπει να πουλήσουμε καλύτερα, αλλά σίγουρα περιμένω να... Να πέτει ένα θέμα για συζήτηση, δάμε κάτω, που τα παιδιά δε που μας ακούν, που μας τους κρατούμε παρέα και μας κρατούν και εκείνη η συντροφιά. Ρε, δεν μπορείς να το επόμενο topic που να κάνουμε για εκπομπούα, δάμε. Ρε φίλε, σκεφτήκα ελληνικό πανκ που έλεγαμε. Ρε φίλε, αγουάδεις, εγώ έτσι και πράγματα. Η ελληνικό κλάσικ. Φίλε, αγουάδεις. Η κλάσικ, ελληνικό ροκ, καλό. Ναι, κάπως, εγώ ένα μου αρέσει να κάνουμε έτσι κάτι σε ελληνικό ροκ. Και ό,τι θέλουμε να παίξω που ελληνικό πανκ, να παίξουμε για μέ. Κατάλαβες. Να νιώθω πολλά περίεργα να κάνουμε μια εκπομπή. Ακού. Έτσι ρε γάμο του που λάλλει. Σε νιώθω πολλά περίεργα να κάνουμε μια εκπομπή. Πανκ. Ναι. Δεν είμαι για φαν, ας πούμε. Ενώσου πρότιμα το εντάξουμε με άλλον τρόπο με καπαλού, ας πούμε. Καταλάβες, θα παίξουμε και λίγο πανκ. Ναι ρε. Αγκόρα παίξω 2,5 ώρες ροκ και παίξω είναι πάντας. Ναι. Ελληνικό άμα. Εντάξει, είναι τα επόμενα 2 αποφασίσα τώρα, ότι είναι ελληνικά. Οκ. Ζήτησε μας η Φρυδερική Τρίπεζα με. Ζήτησε μας διάφορα. Φρυδερική τον Μπάζο. Φρυδερική Μάρτιν. Τα επίκομαι έναν τσινό ρε άμα. Να ακούσουμε δυο όμως, το ένα ζήτησε του Φρυδερική, το άλλο να μπορεί να βάλω πριν που γίνω, να βάλω το τσιπουλό μου. Ναι, που λαλείς, εγώ νομίζω να κάνουμε κάτι με ελληνικό ροκ σίγουρα, το hip hop που έπαιζε. Ελληνικό hip hop να μπορούσαμε να κάνουμε. Το ελληνικό και κυπριακό μαζί να τα κάνουμε τον δυο, δεν ξέρω θα μας βολέψει με τις επιλογές. Μπορούμε να κάνουμε και μια φάση έτσι Stoner Desert, δηλαδή, και Caius, και Clutch. Ναι, την πρώτη φορά μου το κάνω το πράγμα μόνος με παίξα μπουζινά που παίξα κυρίως, ένα θυμό, νομίζω παίξα αρκετά μπουζινά. Αλλά είναι έναν καλό να κάνουμε, φυσικά είναι να πρέπει να είμαστε πολλά προσεκτικοί με το παιδό, να μην βάλουμε τέτοια mainstream ήλες, ας πούμε, που να βρεις κύριο σύστημα, δάμε να... Ναι, ναι. Να μας κλείουν κάθε τρίτσο λίγο, μπαιρνώ σας τώρα, πάμε καλά και υπόψη, είναι καλά, είναι πελά, όμως δεν είχαμε θέμα, μου έφκαλε μου ένα warning, ας πούμε. Μπορούμε να κάνουμε και καμιά πιο alternative φάση, ρε, ξέρω, να παίξαμε νόπες, να παίξαμε καλατόνια, να παίξαμε... Τι είναι τα πράγματα. Ναι, και αρέσκει μου τώρα και είναι η φάση. Ήρε, σκεφτούν σήμερα ότι μπορούσαμε να κάνουμε κανένα topic πιο γενικό, φάση με ριφάρες. Δηλαδή με κομμάτια που χωρί των 500 κιλών και μάλλον. Εγώ σκεφτούμε το με άλλον πράγμα, κάτι παρόμοιο, να είχα κάτι με φάζ. Να παίξουμε μόνο ότι έχει φάζ. Ότι είναι για χτίτσο, είναι κιθάρες και αμπάς, όχι ξέρω. Να βάλουμε One Thousand Mods να παίζει. Σάπαθ και... Γενικά ότι πιο βρωμισμένο υπάρχει στη μουσική βιομηχανία. Λοιπόν ρε, να ακούσουμε δυο ελληνικά πιντωμένα. Άντε ναι, να τα ακούσουμε πιντωμένα του, θα περιμένει να τα φέρω δάμε πάνω να κάνουμε φάση. Είδες εσύ ποιον είναι το πρώτο, ναι. Τώρα θωρώ ρε. Οκ, η πόμπα. Θωριστά. Ναι. Έχει λόγο να σου πω μετά να σου πω. Λοιπόν, να ακούσουμε ο Χράς Πυροχέδης με τα τρύπες ρε παιδιά. Σαν όλες τις άλλες θυμίσου κι εσύ θα νομίζεις ότι έχω πάει απλά για τσιγάρα. Γιατί δεν νιώθεις το φυσικό ρολόι που μετρώει νύχτες χιλιάδες, που μετρώει νύχτες χιλιάδες. Γιατί δεν ένιωσες ποτέ την ξεφτύλα των παιχνιδιών, την πληγωμένη επιστροφή.
στροφή το σκύλο που μ' αρρώστανε τόσο. Γιατί δεν ένιωσες ποτέ την ξεφτύλα των παιχνιδιών, την πληγωμένη επιστροφή των σκυλιών που μ' αρρώστανε τόσο. Ξημερώνουμε διψασμένος πάνω στα χείλη σου. Γιατί δεν νιώθεις το φυσικό ρολόι που μετρώει νύχτες χιλιάδες, που μετρώει νύχτες χιλιάδες. Γιατί δεν ένιωσες ποτέ την ξεφτύλα των παιχνιδιών, την πληγωμένη επιστροφή των σκυλιών που μ' αρρώστανε τόσο. Γιατί δεν ένιωσες ποτέ την ξεφτύλα των παιχνιδιών, την πληγωμένη επιστροφή των σκυλιών που μ' αρρώστανε τόσο. Εσύ θα νομίζεις ότι έχω πάει απλά για τσιγάρα. Γιατί δεν νιώθεις το φυσικό ρολόι που μετρώει νύχτες χιλιάδες, που μετρώει νύχτες χιλιάδες. Γιατί δεν ένιωσες ποτέ την ξεφτύλα του παιχνιδιών, την πληγωμένη επιστροφή των σκυλιών που μ' αρρώστανε τόσο. Γιατί δεν ένιωσες ποτέ την ξεφτύλα των παιχνιδιών, την πληγωμένη επιστροφή των σκυλιών που μ' αρρώστανε τόσο. Είμαι θεός!
Μια ανοιγμένη πληγή. Παίξε πάγκρε. Ψηθήκαμε τώρα για αρθινικό πάνκρε. Δεν είσαι έτσι πράγμα ρε φίλε, εγώ σταχωρεθήκα πέντε και σε το κομμάτι τώρα. Θέλεις να παίξουμε άλλο έναν τέτοιο. Δεν το έξι. Ο Άγγελος, ο παρεπούγνωσης και στο Neverland. Οκ. Μπορωμένος με αρέσκει το πάνκ πολλά και στείλα του μην έξιάσα ο στήλο όπως αν πήγε στήλα του τώρα να δεν πάγει ώρα πριν να πει ο κομμάτι. Δεν είσαι έτσι πράγμα ρε φίλε. Θέλεις να παίξουμε και τα πολλούτα.
Θα παίξουμε άλλο μια πανκιά, ελληνική. Μα έχω, περίμενε να βρω τίποτε άλλο που πάει έτσι. Έλα, έστειλα σου. Πε μου. Έλα, έστειλα σου αν πρέπει να κάνεις convert. Α, περίμενε. Έλα, ας πάνω. Καλό. Ναι, να το κανονίσουμε. Τώρα να το κανονίσουμε να παίξουμε. Δεν μπορεί, προσπαστήκαμε με τις σειρές ρε. Με τις σειρές, όχι, εσύ τεγγένουν, προσπάζουν τις σειρές. Εν τω μεταξύ, τέτοια τυχαία, ο Νίσος την προηγούμενη φορά που έκανε εκπομπή, λέει μου ρε πέλε, μιλάτε και για μια σειρουά να είναι έτσι λίγο πιο interactive και νομίζω να κάνουμε ένα άλλη δουλειά σήμερα. Ναι ρε, πόψε πήραμε το δηλαδή, αν έχει κανένα που δεν το αρέσκουν οι σειρές, εμείς είσαι μας πόψε ρε φίλε, θεωρήμαστε για λέει. Ρε πέ μου κάνε κομματάκι που σ' αρέσκει να βάλω. Old School Rednecks. Ναι, ποιο. Βαρτώ... Σε ένα κομμάτι λαντώ απ' το σουρούπο στην αυγή. Είναι πολλά σοβαρό. Θα παίξει. 7 years ago. Είναι ομάδι, ευκαιρία, 7 χρόνια. Οκ. Που λαλείς με σειρές. Δεν είχα μια άλλη σειρά, ρε γάμο το. Αλλά τον Breaking Bad, φίλε, by far η καλύτερη σειρά που είδα ως τώρα, εγώ προσωπικά τουλάχιστον. Νομίζω για πολύ κόσμο. Φίλε, δηλαδή... είδε τον Breaking Bad, είδε το Game of Thrones, νομίζω, φίλε, που έφτιαξε πολλά αντίθετες. Εγώ μετά τον Breaking Bad έκανα πολλά χρόνια να δεχτώ. Εντάξει, ήταν και άλλη περίοδος τότε. Να δεχτώ άλλη σειρά να παίζει γύρω μου. Δεν ήταν τόσο πολλά της μόδας οι σειρές τότε, ας πούμε, πριν 5-6 χρόνια. Ενώ όσον ήμασταν όλοι με τις σειρές, ξέρω εγώ όταν τα λέω. Αλλά λαλούσαν μου μετά για σειρές, ας πούμε, τον άλλους παιδιά δεν μπορώ να δω. Ήταν και η πρώτη σειρά που είδα και όλους, sorry παιδιά, μπορώ να το ρισκάρω εδώ άλλη σειρά, να μου φατσαρούν όλα περίεργα μετά που είναι το πράγμα που είδα, ας πούμε. Και ναι, έκανα πολλά χρόνια τα άλλη σειρά και πάντα ρισκάρω την επόμενη που είδα. Και το Friends. Νομίζω ότι είναι στον Good Place, μάλλον. Όχι ρε, όχι, όχι. Ρε, μα αν δεν κάνω λάθος, το Prison Break είχε ευκάλει γενικό season πριν ένα χρόνο. Ναι, και ότι ήταν τέλεια αποτυχία. Ενώ είδα, επειδή θωρώ καμπούσους που κάνουν reviews και θωρώ το... Όχι, είδα το, είδα το κιόλας νομίζω. Σοβαρά, εγώ θωρώ reviews ασχετά με το αν είδα κοινό που κάνουν review. Έτσι γενικά το μου πιάνω από την φάση που τους πολύ μάγκρες με τα πράγματα ήταν τέλεια απογοήτευση, ρε φίλε, τέλεια απογοήτευση. Είχε λίγη μπλογή να δεν κάνω λάθος, αλλά ρε φίλε, είδες καθόλου Prison Break? Όχι, νομίζω είχα να δει το πρώτο επεισόδιο, είμαι σίγουρος. Λοιπόν, ενώ ο πρωταγωνιστής, ο Σκόφιλ, θα πρέπει να πω. Ακού, θέλεις να παίξουμε το τώρα. Έλα, ναι, Punk τώρα που είμαστε ψημίνοι. Punk που είμαστε ψημίνοι, όμως είμαστε λίγο.
τύχει κάποιο βράδυ από αυτά τον τρόπο που σε βρω. Θα καταπτύσσει κάποιο βράδυ από αυτά τον τρόπο που σε βρω. Αν καταπτύσσει κάποιο βράδυ από αυτά τον τρόπο που σε βρω. Για το ήταν η old school trap mix από το σουρούπο στην αυγή δεκά μας που βλέπουν πάλι. Τώρα να ακούσουμε Joy Division, γιατί έτσι. Έτσι γίνονται τα transitions. Περγαμός η Joy Division, ε, ναι. Κομμάτια λίγο παρακολουθούσαμε. Ξέρεις για το... το λοιπόν ο τραγουδιστής τους. Ήταν επιληπτικός. Ναι, και έχει έργο. Πρέπει να ξανασυζητήσαμε. Άντε ρε. Ιαν Κέρτις, έτσι όλα λόγω. Και ξέρεις, ο... και ο τρόπος που εγχώρευκε στη σκηνή. Yeah. Ήταν έτσι πολλά περίεργο και αν το δεις είναι πολλά χαρακτηριστικός για την underground new wave σκηνή που έφτιανε τότε προς τα πάνω. Και δεν το έρχον του ρε, είναι πολλά ωραίο. Και θα το τσακάω. Εντάξει, ήταν είπα μας για το... Ιαν Κέρτις Control. Ποιον έτσι λέει το... ποιο? Ιαν Κέρτις Control. Τι είναι τούτο που μας είπες τώρα? Το έργο του τραγουδιστήριου Joy Division. Εντάξει. Εντάξει, θα μην πάμε για το Mindhunter, μαλακά, θωρώ το Mindhunter, οπότε θυμηθώ. Φίλε, ενέχει έτσι σειρά.
Φίλε, είναι ωραία, αλλά πολύ το μπλαμπλάκι μέσα, ρε. Εντάξει, ρε φίλε, μπορείς σειρές που μορφώνεσαι όμως, ρε φίλε, που μαθαίνεις πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό για μια σειρά του, ενώ σου, για αυτόν που, ενώ σου, εγώ θέλω ότι είναι on the side, ας πούμε. Λοιπόν, για όσοι ξέρουν, το Mindhunter είναι μια σειρά που πραγματεύεται με serial killers. Βασικά, πριν, δεν ξέρω, 40-50 χρόνια, πριν να υπάρξει όρος, σαν όρος serial killer, έφυγε ο detective, ας το πούμε, που αποφασίζουν να ερευνήσουν, να μιλήσουν με serial killer, να δουν γιατί μπορεί να βγάλουν συμπεράσματα για μελλοντικούς serial killer, ας πούμε. Και θωρεί στη φάση, ξέρω, και ο πρώτος παιδιά που μελετούν, να μην θυμίσω το όνομα του, πρώτος serial killer που μελετούν. Ο Manson, ρε. Όχι. Γάμο, δεν είναι πολύ άλλο, ρε. Τώρα, γιατί στείλα προχτές κάτι του, τώρα, ρε. Περίμενε. Πού είναι το ρε. Σιγάτε βίντεο που ξέρω εγώ ένα καπετάνιος του κλείου και ξέρω ένα μικρόφωνο ανοιχτό για ο πιλότος μες στα αεροπλάνα και ξέρω. Ναι ρε φίλε, ναι. Το λοιπόν, ο Ed Kemper, ο serial killer, είναι ο πρώτος που πάσει να μιλήσουν οι πολιτήρες στη σειρά. Τόσο είχαμε τρομερά πράγματα γενικά, ήταν πούς καλός του serial killer, ας πούμε, ενώσο που... Τέλος πάντων, αδιαστικός. Anyway, τούτος, μπορείς να βρεις, διαβάζεις ένα άρθρο προχτές, ότι που ήταν στη φυλακή, ρε, ξέρεις πώς βάλουν να θέλουν να κάνουν δουλειές, να βοηθήσουν, να πλυνίσκουν, να κάνουν... Ναι. Τούτος, η δουλειά που έκαμε ήταν το να κάνει που τα βιβλία που, ό,τι μπορείς να τα ακούσεις. Ah, okay. Και έχει βιβλία, ρε φίλε, online, μπορείς να βρεις online που σου τα διαβάζει τόσο τύπος. Okay. Και χαρακτηριστικό είναι ότι η φωνή του ήταν πολλά mesmerizing, και ξέρω εγώ και καλά. Ενώ σου, γενικά είναι ωραία σειρά το Mindhunter, να τη θωρείτε, γιατί όλοι οι serial killer που έχει μέσα σου μιλούσαν και απλά δείχνει σου τους ή πετάσουν τίποτα από εκεί. Ενώ σου μαθαίνεις πολλά πράγματα, ας πούμε. Είναι όλοι πραγματικές ιστορίες και εγώ έμαθα μετά που είναι ξεκινήσα και φύγει παρά μου. Οκ, πόμπα. Μια άλλη τέτοια mindfuck σειρά είναι το Dark, ρε, δεν ξέρω αν το δε. Είναι πολλά περίεργη σειρά, ρε φίλ. Μπλέκονται χρονολογίες, δηλαδή στην ίδια σειρά συμβαίνουν πράγματα τώρα, στο παρελθόν και μετά. Και ένας τύπος ήβρε και καλά τη ρογμή που ενώνει τις τρεις... Εντάξει, μην κάνουμε spoil, απλά θυμίζω... Όχι, είναι το concept του σειράς του εδώ. Είναι για γερά νευρά, γιατί θέλει συνέχεια να κάθεσαι και να αναλύει και να σκέφτεσαι. Εγώ για να είμαι ειλικρινή στο δεύτερο season κάπου χάθηκα. Εντάξει, αν το δάτε κιόλας, πέτε μας ρε. Άλλο που έκαμε μπαμ ρε φίλε, ήταν το Stranger Things. Stranger Things δεν είδα ποτέ μου για κάποιο λόγο, αλλά αρέσκει μου το λόγο του για κάποιο. Είχα δει το πρώτο επεισόδιο των τζολών του φεστιβάλ του ακουστικού. Που μου λέμε σόμια που είναι νύχτες, είδα το πρώτο επεισόδιο. Και εντάξει, έψησε με και με έψησε. Αλλά ήταν ωραία από ό,τι καταλάβα, τέλος πάντων. Φίλε, να πάω σε που παθάζει μια νύχτα στο, για που μείνεις στο φεστιβάλ. Είχα παραγγείλει το μεσημέρι που τον τόπιν Pizza Hut που τον τα γότω πουλάκια. Δεν μπορούσα να λούν. Όχι τα Wing Street αλλά από φιλέτα. Το ίδιο ναι. Και μείναν λίγα ρε φιλέτα και νύχτα. Είπα να τα βάλω μες στο microwave να... Ξέρεις, να βράσουν να τα φάω. Okay. Και το πράγμα το χάρτενο που έρχεται μέσα ρε φιλέ. Που μεταξύ του κουθιού και των κοτοπουλακίων έχει ένα πράγμα, ένα χαρτί. Το οποίο όπως έμαθα αργότερα είναι ένα σημοχάρτο. Φίλε, και βάλω το ξεκινώ το microwave. Α, και βάλεις ένα σημοχάρτο μέσα. Φίλε, βάλεις ρε πέλε. Και ξεκινώ το microwave και απλά διάμε έναν ντουμάνι σε κεφάσιν κάμερο. Ανοίω το microwave, φίλε, την νύχτα. Έπρεπε να μείνουν όλα νύχτα για ξυβρώμιση ο σπίτι και πάλι είναι ξυβρώμιση ρε φίλε. Αλλά πάλι καλά που είναι πήρε φωτιά, απλά ξυγαπνίσε. Μισό λεπτό ρε, τώρα του τον ένταλο σε... Πώς συνδέεται με το δίκο. Είχα σου πει ότι εξεγείς το Stranger Things μια νύχτα μου λέμε στο Acoustic Festival και θυμηθήκα το. Okay. Sorry, παιδιά, sorry που σας είπα κάτι που δεν συνδέεται με κάποιον τρόπο.
εγώ πάλι δεν καταλαβαίνω όσοι είπε, αλλά... Ρε, μιλήσαμε για Stranger Things, ρε φίλε, και απλά που μιλήσα για Stranger Things, είπα σου ότι ξεκίνησα το μια νύχτα εκεί μέσα στο Λίμα στο Acoustic Festival. Δεν που θέλεις τώρα, ρε, κουμπάρε. Ναι, ρε, δεν είδα Stranger Things. Ναι, ούτε εγώ. Εντάξει, θέλω με τη κοινά που μου στείλες τα κομματάκια είναι παραγγελίες. Και κομματάκια, όχι ρε. Όπα ρε, παίζει μουσική δάμε ρε, πάντα που γίνεται. Κάτι έπαιζε εντός η ώρα. Γιατί... τέλος πάντων, το επόμενο που να ακούσουμε είναι ζήτησα μας τόση ώρα που περιμένει. Ομπα. Satyricon Phoenix. Να ακούσουμε. Α, εντάξει, να βάλουμε προς το τέλος τη χαλάζια, γιατί παραγγελά μου και χαλάζια, όλος παραδόξος. Ναι, ρε, και Warhouse να βάλουμε προς το τέλος, έτσι που να παίζουν. Ζητήσαμε μας τίποτε άλλο, και το κανονίσαμε. Φίλε, ζητήσε μας μια μερίδα χαλούμι, η Ελένη και η Θρέωτο. Εντάξει, ευχαριστήσαμε τους φούρνους κάτω κοπιά. Τους ποσορές μας. Ναι, χρόνια τώρα. Α, δεν καλά τα παιδιά. Έχω για μια χαλούμα, μην τα κάνουμε σκόνη να πλάνε. Έτσι να περνάμε το προχτές, όσοι μας ακούετε, ο φίλος μας πήγαμε live και έχει 1500 views κάθε φορά. Και στη Ιταρία, τι να πεις, έτσι είναι το τούτη αγορά που είμαστε, που εμπλακούμαστε. Ναι, δυσκολία φίλε, δυσκολία. Θέλω να ακούσουμε λίγο. Έλα, βάλε μουσικό. Να εκστασιαστούμε λίγο. Άρα βάλω Satyricon Phoenix. Ακούμαστε σε λίγο. We'll be right back.
some meaning in what we did, and there was nothing to be hid. Oh dear friend, how we come to this? Is this what we had to miss? Things people hide in the basement, things people hide in their hearts. TV stays on to fall asleep, two cables all hit up, and they will lie cold and far apart till there's no more left to say, until your eyes see in the dark and that's a dreadful day. And Είναι τέλεια τα κλαρίνα. Ναι ρε φίλε, ρε ότι τα κλαρίνα είναι, τα κλαρίνα όπως σαν εμμούριο, τα σημεούλα. Θα σου πω. Έλα. Ρε, μόλις είδα σε ένα βίντεο στο Facebook μια τύπισσα ελληνίδα που απλά ορίεται και ξεδιμάζει μας ούλους. Ναι ρε, και είναι στο Θεσσαλονίκη, είναι στον παραλιακό που είμαι ο κοπελούδης. Όχι, όχι, μια που είμαι στο σπίτι της. Ξεκινάζει μας ούλους ότι θα πιαεί το Άγιο Φως το Πάσκα. Ναι ρε, και έφτεξαν εν τις ούλοι, ξέρω. Εν το είδαν αρκετές. Ότι θα πιαεί το Άγιο Φως το Πάσκα, ναι. Αλλά κάτι ακούσα ότι είπες για παιχτήν delivery με το Άγιο Φως. Νομίζω, δεν ξέρω τι Άννα που το είχα συμβάλει εδώ. Επίλε τώρα όπως ξέρω ότι Άννα... Δεν ξέρω τι είναι το όνομα του Ρωσσελίδου, γιατί δεν είναι το πρώτο μου χτύπημα. Είναι άλλο ο Τόνιο Γαύλο, νερό, καμάν το δοθεί διαφημίσει, ρε Μαλάκα, τι κάμερε. Τέλο πάντων. Ναι, μάλλον και Μαριά Γιάννη. Σε μια φωτογραφία του Αβέροφ, και έγραφε θετικό ο Αβέροφ. Σε μια φωτογραφία από νοσοκομείο που του κάνουν τη θερμοκρασία του, και αν είναι ο Τόνιο, έγραφε θετικό για τα τάδε μέτρα. Αφού ρε φίλε, και το ο Αβέροφ. Εσηκώστηκε να πάει στο νοσοκομείο και καλά να δείτε που γίνεται προχτές. Την ίδια ώρα που αρέσει ο κόσμος κατσέστο σου, Αβέροφ επειδή με μια συνεπαρκιά κόσμο και με τις κάμερες στο νοσοκομείο. Πού πάεις ρε Αβέροφ. Πού πάεις ρε. Κάτσε ρε κουμπάρε για με που είσαι. Κύριε Λέησο, εντάξει εγώ έχω ιδέα ήταν που κάνει ο Αβέροφ μες την κυβέρνηση της Κύπρου. Τα ρολονέσια ας πούμε. Φίλε νομίζω ένα απλά πρόεδρος κομμάτους. Okay. Στείλα μάτσο βίντεο τώρα που έλεγες, αρχαιοελληνικό DNA. Τι να μπορούμε να δούμε εγώ. Μισό λεπτού. Δεν θέλω να τα ακούσουμε. Εντάξει, αν και τα ακούσουμε, μιλάω και τίποτα αναφλία.
Πολύ νευρονιδική μου. Αφού λαλό σου ρε, οι τύποι σου θα ξεμίζει νευριασμένοι, γιατί του ούτη ρε, ήταν στο lockdown και σκέφτεται, ξέρω εγώ, και όπως ήταν στο lockdown και σκέφτεται έτσι ρεμή, σε κάποια φάση ήρθε μες στο νου της, μαλάκα το Άγιο Φως! Μαλάκα το Άγιο Φως! Με ούλα τα λάει με κέι, μαλάκα το πιο το Άγιο Φως, είναι το κόψε ο νους μου, ας πούμε. Ρε πρέα, αν μπορούρες που το αυτενούν ούλα τα γιορκάμε στο σπίτι, το Πάσχα με το Άγιο Φως και 365 μέρες, δεν κάνουμε τίποτε άλλο. Τέλος πάντων, δεν θα κάτσουμε τώρα να βλασφημούμε. Να περιμένουμε την τύπη σαν, αλλά έλα. Να καταλήξουν όλοι τη χόγλαση. Ναι, τον ευρίαζα πάρα. Φίλε, επειδή είδαμε ένα, έτσι για ξέρω, ο φίλος μας δάμε ο Νίσος, παρέας σου. Άρα είναι για μένα το πασουρτούι. Ρε, ο Πελός έβαλε μου πριν βάστε μαγιά του Κέλλη να τραβά, αλλά δεν ξέρει ότι εκφυρίζεις την Κέλλης. Εντάξει, εν τούτο που παρανοήσατε πριν, γιατί είμαστε και δυο πασουρτούθηκε, είμαστε και δυο κελούθηκε, αλλά λένε δεν που γίνεται ρε φίλε. Το λοιπόν ρε, θωρίζαμε που συζητούμε για τα updates του Άλεξ. Ναι, επειδή νομίζω το κοινό μας είναι διαφορετικό, να κάνουμε έτσι ένα... ο Άλεξ εγκλωβίστηκε στην Ινδία. Επίεσαι σε ένα φεστιβάλ Chicago για ethnic music τέλος πάντων ρε κουμπάρε και κλείσαν τα αεροδρόμια, κλείσαν τα σύνορα με τούτα ούλα και δεν τα καταφέρουν να χτυπήσω. Ναι. Και μην γιάμε έστελε μου τα σήματα καπνού. Ο Άλεξ με αγαγιά με τα. Φίλε, είναι οι Ινδιάνοι, γίνει ο Ινδί, μεν κάνουμε στο λάθος που είναι και ο Κολόμβος. Τέλος πάντων ρε κουμπάρε και luckily ήβρε έναν τύπο τον οποίο εγνώριζε 3-4 μέρες πριν και ο τύπος τούτος είπε του να σε φιλοξενήσω ρε φίλε, αφού δεν έχεις που να πάεις στο καλό, να σε φιλοξενήσω. Και πάλι λακκύλι, δηλαδή δύο φορές τυχαίρος μες στην ατυχία του, ο τύπος για κάποιο συγκεκριμένο λόγο ελείπαν οι γονείς του που σπίτι και μπορεί να φιλοξενήσει τον Άλεξ. Λοιπόν, και ο Άλεξ γύρεψε πολύ ποτέ να βρει τρόπο να έρθει πίσω, να ξύδει επεράσα δύο φτωμάες που του τα πούσε άλλο. Δηλαδή ο Άλεξ έχει δύο φτωμάες που φιλοξενά κάποιος. Okay. Και προσπαθεί να βρει πως να έρθει και σήμερα ενημερώσαν το ρε φίλε ότι έχει μια πτήση ο στρατός του Ισραήλ ο οποίος είναι να φέρει πυρομαχικά, δεν κάνω λάθος, για εμπόρευμα τέλος πάντων στην Κύπρο κάτι. Και είπαν του ρε φίλε να έρθεις με... Είναι τα Kharkov Lights τέλος πάντων ας πούμε. Και είπαν του ρε φίλε να έρθεις με η πτήση του στρατού. Δεν μου πουλαλείς ρε μάγα. Και μιλούσαμε σήμερα και λέει μου ρε μάνα και σκεφτεί να γίνει και κάνει ένα ματσιγιό. Δούτε να έρθεις με τις πτήσεις πίσω Κύπρο. Παραγγάμε, ενώ πρέπει να τον υποδεχτούμε στο αεροδρόμιο ρε φίλε. Εντάξει, μα λέω ο τύπος, αν έρθει η Κύπρο σύντομα, αν έρθει η Κύπρο γενικά. Έχει ιστορία, κλαις να πιστεύω. Ναι. Εντάξει, σκέφτα κάτι, πρόεδρος που είναι αεροπλάνο, έτσι μαύρο και γέριμο και νομίζω ότι είναι ο αρχηγός της αποστολής, ας πούμε, και ας πούμε, βαρύν τα βάνη είναι το μπουτάκι. Αβάλλει τους υπόλοιπους προσοχή, ο Άλεξ. Ξέρεις, το είναι και πολλά κοινωνικούς. Να πια η βαρέα με ούλ. Anyway, όπου τσέλ. Ενδιαφέρον ιστορία. Άντε ρε πέλε, πέρκει πάει στραβά και εδώ να έχουμε κάτι λαλούμε εντελώς. Όχι ρε. Όχι ρε. Καλή αρτιβισό πελούι. Ναι. Ρε να ακούσουμε κλάτσο ξανά. Όχι ξέρω το κοινό θέλει κλάτσο. Σίγουρα να ακούσουμε κλάτσο. Εντάξει, είμαστε εδώ με ήδη 2 ώρες. Ναι, έχει με πειράζει κανένα παιδιά. Εντάξει, πρόσεξα τούτην και την προηγούμενη φορά. Σε διαφορά με τις προηγούμενες. Ότι ρε φίλε, όσοι μπαίνουν, μηνίσκουν. Εντάξει, εσύ και πεντέξει πως πιερώνω. Όπως μια φορά που παίζανε ο Νικολής και ο Αντωνής και ο Division και παγωρίζα εγώ. Ξέρω εγώ, δηλαδή ο Νικολής που μικρόφωνο πεθιά αλήθεια δεν τον πιερώνουμε τούτο για να φωνάσει. Ναι, την πρώτη φορά πήγαν πάρα πολύ, αλλά εφεύκαζε. Τις τελευταίες δύο φορές έχουμε θαμώνες. Έρχονται και μένουν. Εν μπαίνουν πολύ και πάλι εφεύκαζε. Ναι. Τα ζώνη είσαι. Λοιπόν, άντε, πάμε να ακούσουμε κλάτσο. Δεν θα κρίνεις. Οκ. Λοιπόν, να ακούσουμε κλάτσο. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, τούτοι υπερκούνται τώρα, είναι κλάτσο. Δεν τους ξέρετε, να τους μάθετε.
Παίζει αν και ο τελευταίο μας κομμάτι να το εξεβεί να παίξει ο κλάσου. Παίζει να μας κλείσει το YouTube μετά. Όχι εντάξει να μας κλείσει να επανελθούμε, αλλά νομίζω. Πάμε να ακούσουμε κλάσου. Έτσι ρε, μόνο.
Ήταν κλάσσο το ίδιο, παιδιά. Όχι, γιατί δεν σταματήσαν να παίζουν οι Villagers. Και εγώ μάθηκα τέτοια ξύλανα. Rage Against the Machine και Prophets of Rage. Ναι. Και μετά να βάλουμε έτσι 3-4 τελειά ήρεμα να πάμε να παίζουμε. Ναι. Ή να βάλουμε 3-4 τελειά ήρεμα να πάμε να παίζουμε. Όχι, αγώδεις, επειδή... Χωρίς το... Χωρίς τα ξύλανα. Αγώδεις, να τα παίξουμε τα... Να παίξουμε... Rage Against the Machine. Τον να παίξουμε μετά το Prophets of Rage. Το λοιπόν, οι Prophets of Rage, για όσους δεν ξέρουν, η μουσική του Rage Against the Machine, δηλαδή ο κιθαρίστας, ο μπασίστας και ο ντράμερ, έκαναν μια μπάντα που εφάσει Rage Against the Machine χωρίς τον τραγουδιστή, τον Ζακ Ντε Λα Ρόχα. Και για τραγουδιστές είχαν τον Μπελόμπουρου Σέπρες Χίλ, τον Πουλαλούργα μου του, θυμώ, και τον άλλον που τους Public Enemy. Και έφκαλαν και δικά τους κομμάτια και έφκαλαν και κομμάτια του Rage Against the Machine. Δεν ξέρουν το πράγμα να ξαναγάμαν το υπελί, γιατί ο Slave ήταν πάλι μουσική του Rage Against the Machine μαζί με τον Chris Cornell. Αλλά πριν να ακούσουμε Prophets of Rage, τον παιδεύει τούτη, ρε διαλυθήκαν τώρα οι Prophets of Rage, ναι. Διαλυθήκαν ρε φίλε, δεν ήταν ποτέ... Ναι, το project τέλος πάντων, ναι, τέγιος. Φαντάζομαι, σε κάποια φάση σίγουρα να ξαλέξω. Αλλά πριν μπορούσα να ακούσουμε τους Actual Rage Against the Machine σε κομμάτι που είναι cover βασικά. Είχαν βγάλει έναν άλπουμ, το Renegades, έτσι έλεγε του, που έπαιζαν κάπως διασκευασμένα κομμάτια, στο πούμε έτσι. Και να ακούσουμε το Renegades of Funk, που εσείς το είχαν κλείσει ακόμα ρε. Ναι ρε. Το λοιπόν, το είναι το κομμάτι μια νύχτα. Εγώ και η Φρυδερίδα με οι φίλοι μας ακούσαμε το, δεν ξέρω πόσες φορές ακούσαμε το intro του κομμάτιου, γιατί ο φίλος μας ο Πίτσος έχει το για ηχόν κλίσεις και μια νύχτα ήμασταν με τον Πίτσο και ο Πίτσος ήταν σε φάση που προφανώς δεν μπορούσε να απαντήσει το τηλέφωνο του, δεν ήταν σε τέτοια κατάσταση σωματικά για να απαντήσει το τηλέφωνο του. Σε ρωτούσαμε το φίλε να απαντήσω να... Από τι μπορείς να μιλήσεις ρε φίλε, ότι αύριο πάλι, ξέρω ότι εσύ τα παίζεις απλά. Ακούσαμε 30-30, ξέρεις πώς θα απαντήσεις και την νύχτα. Το πρώτο μισό του κομμάτι, ξέρω, ακούσαμε γύρω στις 35 φορές. Κάπου για το πρώτο μισό του κομμάτι, και αμίστευτο. Εντάξει, ωραίο κομμάτι, ξέρω. Είναι ωραίο κομμάτι, ήταν ωραία και νύχτα, εντάξει. Να σας πω ότι τη νύχτα νεφιάμε, που λέμε σόν, και έκαμε τον πίτσο σε... Κατάσταση που έφευκες να φύγεις. Εφιάμε και έκαμε τόσο σε κατάσταση που έφευκες να φύγεις έναν άνθρωπο, έτσι. Αλλά εντάξει. Ναι, όπως και άλλοι. Φίλε, θυμώ την επόμενη μέρα που σου στείλαμε και είπαμε και στέλνεις μου ή έστειλα σου ή έστειλες μου που μόσο φοκ. Και πιάσουμε πολύ σε τελείο σας που το καθαρίζουμε. Τέλος πάντων, να ρολαλού να παίξουμε λίγο ξυλό. Ναι, ναι. Να ακούσουμε Renegades of Funk ρε παιδιά και μετά και να ακούσουμε και πιντωμένο Prophets of Rage έτσι που είναι στην ίδια φάση. Φιάμε. No matter how hard you try, you can't stop us now. No matter how hard you try, you can't stop us now. And then the Renaissance came. The time-
exploding phones, killing trolls on a mission. I'm elated to get y'all elevated. God remains God, yeah, and they hate it. All you need, people, pledge allegiance to the evil. Everything's changed, yet nothing's changed. Mold has changed, everything looking strange, yeah. Engineers got millennials living in fear. Give a damn, evil can't stand, yeah, when the people take a stand. Oh, no hatred, fuck with it. Black faces, stop changing. One nation, the vibration. I fuck the world, no hatred, fuck with it. Black faces, stop changing. One nation, the vibration. I fuck the world. The Machines, πολλά τα Machines. Και μετά η Professor of Rage. Επίσης έτσι να το πάρουμε τώρα, να μπορείς να ρίξεις. Να ηρεμίζουμε λαλείς ρε. Να παίξουμε έτσι, ζητήσαμε μουσική για μότς. Να παίξουμε να λέω έτσι, ξα, να παίζουμε. Ούτε ρε. Τουτά που μου πες, κάτι στον Jesus τουτά. Στον Jesus δεν θα παίζουμε. Ναι, γι' αυτό. Αν θα παίζουμε στον Jesus. Εγώ πιστεύω να παίξουν έτσι άλλο... Θυκιο τρία κομμάτια. Τα θυκιο πρέπει να, έτσι, να ηρεμήσουμε λίγο, να πάμε να παίζουμε με την κελά μας ησυχή. Και το ένα πρέπει να την κελά μας καζά. Ακού. Τι ωραία είναι το TV, κρεμά, τι ωραία που είναι, ρε φίλε. Κλαρίνα, ρε, είναι το TV. Ρε, να μου παίξαμε τώρα τελευταίο, να, Professor Rage, για πρώτη φορά μου έπισε πια με warning για copyright. Έλα, ρε, για τους προφέτς. Ναι, ρε. Εντάξει, σε μεγάλες μπαντές, λίγα, έχουν τα πάντα όλα. Λοιπόν, τώρα. Σιγιά μου, έτσι, να μου λάβεις να παίξουμε, ξα. Ό,τι θέλεις ρε. Άντε πάμε να ακούσουμε έτσι άλλο ένα πολλά ευθύμων κομμάτα εκείνη που θέλουσαν μότς, Electric Carve. Έτσι είναι πολλά καλοκαιρινό κομμάτα εκείνο αρέσκει μου. Και ψήσε κλείσιμο να δούμε να μου να παίξουμε. Εξί, άντε πάμε να ακούσουμε για μότς. We'll be right back.
κόμπα, ρε. Το λίγο. Να πιάμε 2,5 ώρες πάλι, ρε. Πολύπο δεν καταφέραμε, ρε. Πολύπο δεν είναι, εντάξει. Ως την 1,5 ώρα, εγώ νομίζω ότι μισά ώρα πέρασε. Πέρασε λίγο ώρα η ώρα που πήσε. Και παίξαμε και μουσικού, ρε. Ναι, παίξαμε κάμποσο μουσική. Καλά, αν είσαι κανένα που εμάς ακούσες να δει το playlist, θα πρέπει να σου πει να μπουπέ. Δεν μου γίνε και έτσι, αμέσως. Πιστεύτε, μάγα, πιστεύτε. Λοιπόν, ρε, να κάνουμε για τη Δευτέρα και βάλουμε το Masterchef να λουπάρει. Εντάξει, ξέρεις όπου ξεκινήσα καμόν το πράγμα να κάνουμε το ώρα 12 για προλαβαίνω να τελειώνει ο Masterchef. Και μετά στο γαπάκι να ξεκινήσει και το βινίλιο και πάτω λοιπόν, Πέτρι, get your shit together, πρέπει να βρεις μια φόρμουλα σε τον ούλο. Και εθώρουν 10-12 βινίλιο που είναι live stream για να ξέρεις, να με χάνει το point. Αν δεν πεις την live, αν δεν το δεις live, εντάξει, what's the point. Ναι, ναι. 10-12 εθώρουν βινίλιο, μετά εκαματούν το πράγμα δαμέ και μετά που τελειώνουν από δαμέ καθούν και εθώρουν που επαναλήψει το Masterchef. Ωραίος. Το μισό λεπτό γιατί. Έλα που λες. Βέβαια νιώθω ότι που να δικαιώσει το πράγμα όλων το lockdown να βγούμε που σπίθηκε να και να δούμε το host του EQ και θα πιστεύουμε. Εγώ χωρίς πλάκα τώρα. Προχτές έπρεπε να κάνω μια δουλειά πριν από Λευκοσία ενώ κέντρο στο ταχυδρομείο να πιω άλλη πράγματα. Και ευκαιρία από σπίτι μου πρώτη φορά μετά που τα μέρα ήταν. Πρώτη φορά μετά από 10 κάτι μέρες. Στο ρε παιδί, χτέθηκα τόση πολλή ώρα στο φως του ήλιου, ώσπου να πάω και να έρθω. Λέγαμε καμιά ένα μισή ώρα. Που ρε φίλε, αλήθεια μετά από τα μάτια μου λίγη μέρα. Είχε έτσι πράγμα ρε. Αλήθεια θέλω να μπορεί να γίνεται μετά από να τελειώσει τούτη κουβέντα ρε παιδί. Είναι πολλά να δω τον κόσμο έξω, είναι να συμπεριφέρεται, είναι να είναι. Φερκή αρκεψούν να λουνούμαστε να έρχει. Μερική. Σπέντο. Λοιπόν, ρε, να ακούσουμε και τελευταία. Σκεφτούμε κάτι πριν, ναι, να ακούσουμε. Έχει κανένα τώρα που κλεισμένο σε σόλου και βάλει κολόνια, ρε φίλε. Σκεφτούμε τα πράγματα που έχασαν τη χρήση τους τώρα με το lockdown. Και έρθε μου ότι η κολόνια, ας πούμε. Φίλε, βάλεις κολόνια μέσα στο σπίτι σου, ναι, θέγατσι σπίτι σου. Και είσαι μόνος σου. Εντάξει, ο κόσμος μου βάλει κολόνια απλά για να μυρίζει ωραία. Βάλει γεννέως αν πάει να πάει κάπου. Βάλει γιατί αρέσκει το να μυρίζεται τον εαυτό του. Ναι, σωστό. Άλλα πράγματα που χάσαν τη χρήση τους με το lockdown. Α, βέλε, σκεφτεί ένα επικόνα στείο γάμο το γιατί δεν το είπα πιο πριν. Σκεφτούμε το πριν αρκεψούμε. Προχτές μια ημέρα, ρε. Πριν που είσαι χιλιάδες, δάμε. Ναι. Μια ημέρα ξεκινούσα για κάποιο λόγο. Όλοι που κάνουν live streams τώρα μες στο Instagram και ξέρω, ξεκινούνται οι παραπάνω η ώρα 9. Και η ώρα 9 προχτές, την πέπτη που ήταν να κάνουμε και stream πάλι, φίλε, έπαιζε το Instagram, ένα δουλεύκε. Ένα μπορούσε να κάνεις τίποτα μες στο Instagram. Ναι, και θέλουν τους εκείνους που κάνουν live ότι κάθε 2 λεπτά λέμε ότι ο ίδιος ξαναξεκίνησε live, ξαξεκίνησε. Μάχοντα δηλαδή. Ναι, πέφτες συνεχεία το Instagram. Και ξέρεις να που κάνουμε για να το αντιμετωπίσουν. Τι. Έκανα live stream έναν μπασίστα να κάνει solo. Για να φύγει ο κόσμος. Ένα ρε μάλακα. Κι άμα ήθελες να καταλήξεις. Ναι ρε φίλε. Ήταν απίστευτο ρε φίλε. Λογικά του φίλες οι πλατφόρμες δέχονται που το χρήση είναι πρωτόγνωρη για τα δεδομένα τους ρε μάλακα. Μεν το πεις ρε. Πρωτόγνωρη. Anyway χρησιμοποιάζεις εκατομμύρια κόσμος. Άντε σκεφτείτε τίποτε, βασικά σκεφτείτε τίποτε που χάσετε τη χρήση του τώρα με το lockdown και πείτε μας. Το λοιπόν, άσχετο. Έλα. Ακούσες για το δίσκο των Clutch. Που ευκήγε προχτές, εν τόλο είσαν προχτές, ότι ευκήγε έτσι. Ναι, και αν δεν κάνω λάθος, εν selections που η δισκογραφία τους ολοκλήρεται. Άντε ρε. Ναι, οπότε... Περίμενε κομμάτια, απλά εύκολα ένα δίσκο με κομμάτια τους, ξαπέξαν τα. Νομίζω ένα δίσκο με κομμάτια τους, δεν τα ξαναπέξαν. Επειδή πριν και το... Ναι, είδα τα live κίνα όμως ρε. Όχι, εγώ δεν ήξερα, για κίνα που βασικά ξαναφκάλαν
το νόμο του λαλού, regulator. Όχι το regulator, το electric worry που το ξαναφκάλαν και ξαπέξαν το, αλλά με διαφορετικό τρόπο να στο πω. Έτσι και αυτό που είσαι ρωτήσω. Είμαι σίγουρος. Δάμε σε τούτο αν έχει το electric worry, οπότε νομίζω να τούτο. Γενικά όμως, ρε, νομίζω στα live τους δεν παίζουν τα ίδια τα κομμάτια. Πάντα βάλουν κάτι της για να μην βάλουν το γιο. Λογικό, εντάξει, εντός γίνει εξελίσσονται. Πριν 20 χρόνια παίζαν πολλά διαφορετικά από ό,τι παίζουν τώρα, ναι. Ναι, ρε, εννοείται, με άλλοι ανθρώποι, είναι και μόνο. Σαν εμάς, πριν ένα χρόνο παίζαμε ένα γιος από ό,τι παίζουν τώρα, που επετάσαν. Θυμάσαι το, ρε, φίλε. Θυμάσαι, ρε, φίλε. Τέλος πάντων, ρε, ακόμα δεις, θα παίξουμε ένα λοθικό κομμάτια, να βγουν κάτι νύχτα. Να τα πιντώσουμε, ναι. Ναι, και ας δούμε, μπορεί να παίξουμε άλλο κανένα θυκό. Χωρίς να μιλήσουμε φυσικά, οπότε να σας καληνυχτίσουμε. Εντάξει, να καληνυχτίσουμε την λαοθαλάσσα. Ναι, τα πλήθη δαμε, ήταν την όλη την μαζόξη που έγινε για πάρτι μας. Λογικά να ξεχάμε τη φάση πέπτει, δεν ξέρω, μπορεί να το καθιερώσουμε. Τώρα να δούμε, εντάξει, εσύ που την πρώτη φορά που κάναμε τη φάση που ζητούμε και εσείς ζητούμε topics και genres να παίξουμε, και δεν απαντά κανένας. Και είμαι σίγουρος όσοι μας πούν τώρα, ας πούμε, μαλακιά μπορούν να πούν. Όποιος μας πει μέσα στην επόμενη μισή ώρα, μαλακιά μπορούν να πει, θα πει σε πάνω. Εντάξει, μια νύχτα που το έκαμε και κάποιες προτάσεις. Εντάξει, είπαμε, και όπως σίγουρα καλώς το τραπέζι είναι το ελληνικό rock, punk, hip-hop. Πρέπει να δούμε πάθω με διαφορετικό θα συνδυάσουμε με κάτι άλλον και το Stoner Desert Rock άρεσε με έτσι το Psychedelic και να παίξουμε ρε κουμπάρε μπάντες ας πούμε ωραίες. Ωμπα. Εντάξει ρε τώρα να έχουμε και Facebook και Instagram να χειριζόμαστε μπουτσα με το... Ναι που τα αύριο να το δούμε αφού του διαγράψω τα δυο προφίλ που έκαμα που δεν ξέρω τι να τα κάνω αφού του τα διαγράψω να κάνω μια σελίδα. Κάμε τα σελίδες της Ομόνιας, ρε. Να αρκεί σίγουρα, ξέρω, κάτω μπέλη. Ναι. Έτσι, που την επόμενη φορά να κάνουμε λίγο spread the word. Να συναχτεί λίγο κοσμάκης δάμε να... Όχι ότι έχουμε κανένα κι εδώ, αλλά ξέρετε ρε, παιδιά, να γίνουμε έτσι μια πιο μεγάλη παρέα, τέλος πάντων. Να κάνουμε φάσο, δάμε να πέφτουν και προλάσεις κάτω στο τραπέζι και πάνω στο τραπέζι. Και... Ναι. Να ακούσουμε τώρα να κλείσουμε με όλοι τους witches. Βασικά, Planets και μετά. Ναι, να παίξουμε Planet of Zeus τώρα το Them Nights που μας το ζήτησε μια φίλη. Και μετά να παίξουμε All Them Witches. Και αν στην πορεία να αποφασίσουμε να παίξουμε κι άλλο, να βάλουμε κι άλλο πριν κλείσουμε. Thank you για την παρέα, μπαλέ. Έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Νομίζω πως θα είναι. Και εγώ έτσι νομίζω. Εντάξει, πάμε να ακούσουμε Them Nights, Planet of Zeus, All Them Witches, thank you. Good night. Να τα πούμε πουφτωμάδας. Πουφτωμάδας σίγουρα. Ciao, ciao, guys. Bye.
I've been sleeping on the ground far too long. Under my stone, shed some light. Move your magic. Take some time. And show me how. Talisman. Every stone I could turn, every string I held in my arms, shed some light. Move your magic. Take some time and show me how.